ήταν ένα παιχνίδι αντάξιο της δυναμικότητας, της ιστορίας και της αξίας των ομάδων και των δύο. Έγινε σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, αλλά αυτό δεν ενόχλησε τις ομάδες να παίξουν και να διεκδικήσουν μέχρι το τελευταίο λεπτό της καθυστέρησης τη νίκη. Με ελαφριά, με πρωτοβουλία του στο πρώτο μισάωρο της ομάδας του Μπογιατίου, αλλά συνέχεια νομίζω το παιχνίδι ισορρόπησε. Είμαστε καλοί και ιδιαίτερα στο δεύτερο μήχρονο. Είμαστε ανταγωνιστικοί και πάρα πολύ καλοί. Είσαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παιδιών ή περιμένεις να παίξουν καλύτερα? Είμαστε ευχαριστημένοι. Καταθέσανε μεγάλη, κάνανε μεγάλη προσπάθεια. Αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα τραυματισμών προς το τέλος, αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε μέσα στη εβδομάδα. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα του ισοπαλία είναι μάλλον δική. Μίζουν τα γήπεδα, να έρχεται κόσμο, αλλά μέσα σε κόσμια εικόνα στο τέλος που αυτές που γίνανε δεν τιμούν κανένα από τους εμπλεκόμενους στο ποδόσφαιρο. Μέσα στο γήπεδο όμως η δυναμική των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ καλή και ειδικά ο Ολυμπιακός Μπογιατίου είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ένα πολύ καλό και ευφύη προπονητή και με παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ποιοτικά.